Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια ποσνά και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιά. Τόσες κρύες στιγμές στην καρδιά μου ζεστές, μέσα στο σινεμά και στους δρόμους μετά. Μου έμαθε τα ταξίδια να λυτεύω εν ψυχρό, να περνάω καλά και με χάλια καιρό το παλιό μου παλτό. Και σβήνε το τσιγάρο στο υγρό πάνω χώμα. Σ' ένα υποστέγο κάτσαμε και γίναμε λιώμα. Και μια νύχτα τρελή σ' ένα άδειο βαγόνι μείναμε ως το πρωί κι έξω έριχνε χιόνι. Πώς πέρασαν τα χρόνια, τι είναι αυτά που φορώ, ποιος ατέν πιο μετάξει θα με βγάλει χωρό. Το παλιό μου παλτό το χαρίζω σε σένα, να προσέχεις μικρή μου γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα. Τσιγάρο στο υγρό πάνω χώμα, σ' ένα υπόστεγο κάτσαμε και γίναμε λιώμα. Το παλιό μου παλτό το χαρίζω σε σένα, να προσέχεις μικρή μου γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα. Αλέξανδρος και Μυρτό, καλησπέρα σας στο πρώτο ζευγάρι. Απλά να σας θυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα η αποχώρηση που είχαμε, μάλλον λίγο πριν κλείσουν οι τηλεφωνικές γραμμές, το αποτέλεσμα άλλαζε ανά 20 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο θα δούμε και στο σημερινό live, οπότε είναι πολύ κρίσιμο το σημερινό πρώιμη τελικός. Πάμε λοιπόν να δούμε περαστικά τι γίνεται. Χριστιανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, Δάκη μου, ξεκινάω από εσένα. Ρε Αλέξανδρε, διάλεξες ένα πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι και το έπαιζες με ένα δικό σου τρόπο που με συγκίνησες και ανατρίχιασα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σου. Μυρτό και Άλεξ, σας θέλουμε στον τελικό. Έχουμε και πανό. Σας θέλουμε. Έτσι εδώ. Λοιπόν, αν άρχισα και δεν διαβάζω και σωστά. Χριστίνα μου. Τι να πω, και εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ και αυτό που πραγματικά το λέω και το ξαναλέω, Αλέξανδρε, είναι ότι έχεις ένα μοναδικό τρόπο να ερμηνεύεις τα κομμάτια, δηλαδή δεν θυμίζουν
το πρωτότυπο. Δεν μιμείσαι. Έχεις δική σου ερμηνεία και βάζεις πολύ ψυχή. Δηλαδή, πέρα από τα φυσικά ταλέντα που έχεις, τη φυσική ευκολία να τραγουδάς χαμηλά, να βάζεις σκληρή φωνή, να βάζεις απαλή φωνή, όλα αυτά, έχεις και ένα φοβερό ταλέντο να ερμηνεύεις καταπληκτικά, να βάζεις πολύ ψυχή. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τζέικ. Συμφωνώ απόλυτα με τη Χριστίνα. Θα πω όλα αυτά που έχει πει, συν ότι έχεις ένα άλλο ταλέντο. Να βρίσκεσαι σε πολλά ταλέντα. Θέλω να πω... Πώς το είπες αυτό, γιατί είναι... Υπηρετεί πολλά είδη με μεγάλη ευκολία. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέει η Χριστίνα. Αβίαστα του βγαίνει, είναι στο φυσικό του περιβάλλον και μπορεί να αγγίξει πολλά είδη γιατί ερμηνεύει. Γιατί δεν τον απασχολεί η τεχνική όσο η τέχνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω σε αυτό το σημείο στα γρήγορα να ευχαριστήσω τον κιθαρίστα μας, τον Στέλιο τον Ιωάννου, που ήρθε να μας βοηθήσει. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω στον Γιώργο το Ζένιο, ο οποίος είναι καθηγητής φωνητικής. Και φίλος πολύ καλός. Που μας έδωσε το στούντιό του για να κάνουμε πρόβες, γιατί αυτή τη βδομάδα η Μυρτώ είχε πρόβλημα. Ήταν κλειστή η φωνούλα της και με βοήθησε πάρα πολύ στο να πω το παλιό μου παλτό. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Πηγαίνετε λοιπόν κατευθείαν στο Βαγγέλη, στο Green Room, για να δούμε πώς θα τα πάτε. Βαγγέλη μου, έρχεται κοντά σου το πρώτο ζευγάρι. Ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα για τον Αλέξανδρο και την Μυρτώ. Μεταξύ, Χριστιανά μου, να σου πω κάτι. Ναι. Έχει και τα καλά του το πράγμα. Δηλαδή, αν σε νευριάσει κάποιος, δεν μπορείς να του φωνάξεις πίσω, ας πούμε. Να μου να του πεις. Έτσι, όπως με ξέρεις, νομίζεις ότι δεν θα βρω τον τρόπο. Εντάξει, είναι τον έβρι, εντάξει. Δεν λοιπόν... θα ακούγομαι, αλλά ναι, θα το καταλάβει ο άλλος. Το ρουθούνι θα ανοίξει, Βαγγέλη, ναι, ναι. Δεν αφήνει περιθώριο. Ναι, παιδί μου, ναι. Εύκαλεν το άχτιν του άνθρωπος, αφού σπίτι μόνον η γενέκα του μιλά. Πόσο δίκαιο έχεις, φίλη Ανθή μου, γιατί ξέρω και τη γυναίκα του έχω να σου πω, με την οποία συνεργάζομαι στενά. Άρα όντως έχεις εύκαλεν το άχτιν του. Καλά τα πήγαμε, νομίζω. Ναι. Πάρα πολύ ωραία το σχολείο της κριτικής μας επιτροπής. Νιώσαμε καλά κι εμείς. Πάμε και στην βαθμολογία μας. Δάκη μου. 10. Χριστίνα. 10 φυσικά. Τζέικ. Ξεκινήσαμε ζεστά. Πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Για την πρώτη σας εμφάνιση, 3 δεκάρια, 30 βαθμοί στο σύνολο. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το 50%. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το υπόλοιπο 50% ανήκει σε όλους εσάς. Εάν θέλετε ο Αλέξανδρος και η Μυρτώ να περάσουν από τον προημιτελικό και να φτάσουν στον ημιτελικό μας, θα πρέπει να καλέσετε στο 931-376 ή από το κινητό σας τηλέφωνο με ένα μήνυμα γράφοντας TAF76 και αποστολή στο 5577. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία σας, ευχόμαστε. Μάλιστα, βεβαίως. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι ήταν live αυτό το οποίο ακούσαμε και σε καμία περίπτωση playback. Έτσι, για να ξέρετε κι εσείς που ψηφίζετε, το κοινό μας εδώ, ο κόσμος που μας παρακολουθεί από το σπίτι. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να δώσουμε το πιο θερμό μας χειροκρότημα για να ξεκινήσει η δεύτερη σειρά εμφανίσεων από τα ζευγάρια μας. Και βεβαίως, το πρώτο ζευγάρι το οποίο θα υποδεχτούμε είναι ο Αλέξανδρος Παρίσης και η Μυρτώ Μελετίου. Give me peace.
Αλέξανδρος Μυρτό, εμφάνιση δεύτερη. Ελάτε εδώ κοντά μας, κοντά στους κριτές μας, για να δούμε λοιπόν πώς θα τα πάει η βαθμολογία σας αυτή τη φορά, στη δεύτερη εμφάνιση. Δάκη μου. Είμαι μαγεμένος. Με μαγέψατε. Δηλαδή, καταρχήν, η εκπληκτική φωνή της Μυρτός και η χορή, δηλαδή, κινδυνεύεις. Αλλά είσαι ο εισάξιος. Πάρα μπράβο. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο σας. Χριστίνα μου. Κι εγώ είμαι μαγεμένη. Είσαστε σε άλλο επίπεδο, παιδιά. Πραγματικά. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην το δείχνεις, μην το δείχνεις. Όχι, εξιστή. Είναι αυτό που είπα πριν, ρε παιδί μου, ότι ελίσσεσαι σε πολλές πτυχές αυτού του ταλέντου σου. Κατέβασε κάτω, παιδί μου, τη βαθμολογία σου. Ποια βαθμολογία μου? Και ξέρεις τι, για άλλη μία φορά μας απέδειξες ότι είναι ένα άλλο στυλ αυτό που δεν σε είδαμε. Και σε είδαμε και σε αυτό. Ναι. Και ήσουνα... Καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Θα το πω μεγάλη ακόμα. Ναι, Μυρτό μου, πήγαινε στο εξωτερικό να κάνεις καριέρα, αγάπη μου. Η Μυρτό ήδη δισκογραφείται στο εξωτερικό. Ήδη έχει δύο τραγούδια δικά της στο εξωτερικό. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πραγματικά... Άστινα που δεν τα λέει και ντρέπεται. Έχω μάθει κι εγώ κι άλλα πράγματα για τη Μυρτό. Εγώ, επειδή είμαι ζουμπόβιος και είναι και η ίδια ζουμπόβια, είμαστε instructor και οι δύο ζούμπας, η Μυρτό έχει ανέβει στην Αμερική μαζί με τον δημιουργό της Ζούμπας και έχει τραγουδήσει και έχει χορέψει και την έχουμε σε DVD Global. Τι να πω, κορίτσι μου, είναι κρίμα που, εντάξει, και μεγάλη μας τιμή που είσαι εδώ τότε. Τι να πω. Είναι χορεύτρια και τραγουδίστρια. Και είσαι πολύ τυχερός, Αλέξανδρε, που πάρα την πολύ. Έχεις και το σημαντικότερο και... είναι ότι παρόλα τα, όλα αυτά τα ταλέντα, συν το πόσο ταπεινός άνθρωπος αυτό, είναι. Αυτό θα έλεγα. Ναι, αυτό θέλω να το πω. Ότι οι πραγματικοί καλλιτέχνες είναι ταπεινοί. Με συγκινεί αυτό ακριβώς, ο συνδυασμός του ταλέντου με τη σεμνότητα και το ήθος. Μπράβο. Ευχαριστώ, με συγκινεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, έχω μάθει και εγώ πολλά που δεν ήξερα τελευταία. Να είστε καλά. Στο Βαγγέλη μας, στο Green Room. Βαγγέλη μου. Σε πολύ πολύ λίγο και η δεύτερη. Και η βαθμολογία για τη δεύτερη εμφάνιση. Ενθουσιάστηκες πάρα πολύ. Αγαπώ Μυρτό. Είναι ο έρωτάς μου στα γουρουνιάσματα, γι' αυτό. Ήταν πάρα πολύ ο ενθουσιασμός σου πάντως. Τούτον είναι το στοιχείο σου, Μυρτό. Είναι η γουρούνα σου, Δώσ' τα όλα, Παρίσι, μας γράφονται. Χάθηκες. Εντάξει, τα βρήκαμε. Λοιπόν, θέλω να πάμε κατευθείαν στη βαθμολογία και μετά θα σας ρωτήσω, έτσι, αυτά που θέλω να λοιπόν, σας ρωτήσω. Λοιπόν, πάμε βαθμολογία. Δάκη μου. 10, βέβαια 10. Χριστίνα. Να το Τζέικ έτοιμος, σαν από καιρό, έτσι. Σαν από καιρό. 3-10. Θέλω να πιστεύω ότι πριν ο Τζέικ, εντάξει, έκαμε έναν αέραν και δεν το είχε δώσει τη βαθμολογία. Θα μας ακυρώνει για άλλη μια φορά. Α, αέρα να έκαμε. 10, λέει, 10. Ναι, εννοεί, λέει, έκαμε έναν αέρα με την ταπέλα του. Απλά έτυχε που έκανα αέρα με το 10. Α, έτυχε. Είναι η δεύτερη σας εμφάνιση και έχετε πάρει, αν δεν κάνω λάθος, και στην πρώτη 30 βαθμούς και στη δεύτερη 30 βαθμούς, σωστά. Ναι, ναι. Είναι τυχερή μας μέρα. Τυχερή σας μέρα. Λοιπόν, αυτό είναι το 50% βέβαια. Ναι. Το υπόλοιπο, θες να πεις κάτι, γιατί πρέπει να δώσω τα τηλέφωνα. Έλα, γρήγορα. Θα πω πολύ γρήγορα. Να ευχαριστήσουμε τον DJ Άντι που ήταν μαζί μας στη σκηνή και μου έκανε έτσι το κομμάτι για μας. Ευχαριστούμε πολύ. Στον Άντι Παναγιώτου. Και τον Χάρη, άλλη μια φορά. Άντι Περβίνκα. Άντι Περβίνκα, οκ. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλα τούτα. Εάν θέλετε να στηρίξετε τον Αλέξανδρο και την Μυρτό, εσείς θα πρέπει να καλέσετε στο 931-376 από το κινητό σας τηλέφωνο, γράφοντας staff 76 και αποστολή στο 55-77. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία.